συγκεκριμένη μόνο για ένα έτος. Είχαν δεχθεί υποσχέσεις ότι θα ανανεωθούν αυτές οι συμβάσεις, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Μιλάμε για ανθρώπους που ήταν στην πρώτη γραμμή του COVID, που κινδύνευσε η ζωή τους, που είχαν να δουν τις οικογένειές τους για πολλούς μήνες, όπως μου είπαν πριν από λίγο, και τώρα είναι αντιμέτωποι με την ανεργία. Όπως η κυρία Παλτατζίδου, για παράδειγμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όχι άλλα χειροκροτήματα, όχι φωταγώγηση της Βουλής. Θέλουμε να παραμείνουμε στο χώρο της υγείας. Το νοσοκομείο έχει ανάγκη από τη στελέχωση, από τη βοήθειά μας. Με τα χειροκροτήματα δεν θα νοσηλευθούν τα 300 άτομα που έρχονται στα επίγοντα. Αυτά χρειάζονται χέρια, έμπειρους νοσηλευτές για να βοηθήσουμε. Πόσο καιρό έχετε να δείτε την οικογένειά σας? Εγώ 5 μήνες. Έμενα μόνη μου για να μην τους δημιουργήσω πρόβλημα. Ο φόβος για τον κορονοϊό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ήμουν από την πρώτη μέρα στην πρώτη γραμμή. Δεν φοβήθηκα και βοήθησα όσους είχαν ανάγκη. Τώρα όμως μας πετάνε. Και είναι πολύ άδικο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Ευχαριστώ. Είναι εδώ και ο πρόεδρος, τα είπε όλα, Αναστασία. Ναι. Και μια τελευταία κουβέντα από τον πρόεδρο. Κοιτάξτε. Πραγματικά μας έταζαν λαγούς με πετραχίλια την ώρα που υπήρχε η πανδημία σε εξέλιξη. Και τώρα πετάνε αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι 27 μαχητές, πολεμιστές, όπως μας έλεγαν, πετάγονται στο δρόμο. Η υγεία έχει πάγιες και διαχρονικές ανάγκες. Τι ζητάτε λοιπόν? Εμείς ζητάμε τη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων. Χτες μάλιστα βγήκε και μια δικαστική απόφαση που αφορά το επικουρικό προσωπικό στο δρομοκαίτιο, που δικαιώνει και λέει ότι οι συμβάσεις τους υποκρύπτουν συμβάσεις αορίστου χρόνου και πρέπει να μονιμοποιηθούν. Αυτό δένει τα χέρια στην κυβέρνηση. Θα πρέπει να πιαστεί από αυτό και να μονιμοποιήσει όλους τους συμβασιούχους. 10.000 συμβάσεις λήγουν μέχρι το Φλεβάρι του χρόνου. Πώς είναι δυνατόν με 10.000 λιγότερο προσωπικό να αντιμετωπίσουμε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας? Θα πρέπει να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοι αυτοί για να είναι έτοιμα τα νοσοκομεία. Αναστασία. Έχουμε οικογένεια. Ευχαριστούμε. Τα είπε όλα και η κυρία που μίλησε λίγο νωρίτερα. Η νοσηλεύτρια. Για πάμε. Του Ιπποκράτου Νοσοκομείου. Συνεχίζεται κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Είναι 17.000 κοντά άνθρωποι, δεν είναι λίγοι. Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Πάμε και στην Πάτρα, στον Νίκο τον Γιαβρακά. Έλα, Νικόλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Νίκο, έχεις κοντά στον κύριο Τσίτσικα, σωστά? Γιατί είχαμε προφυλακισμό. Συναδέλφου ο του. Ο οποίος είναι πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στην Αχαΐα και στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, συγκεκριμένα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχουν αρκετά γλέτια από Ρωμά, είτε λόγω αραβώνων, λόγω γάμων, λόγω διάφορων κοινωνικών έτσι εκδηλώσεων, τα οποία αυτά γλέτια προκαλούν πονοκέφαλο στις αστυνομικές και τις τοπικές αρχές, εξαιτίας βέβαια του κορονοϊού, γιατί μιλάμε για γλέτια τα οποία σχεδόν πολύ μεγάλο αριθμό. Τι έγινε ατόμων. Λοιπόν, Νίκο, πες μας. Σε ένα από αυτά λοιπόν είχαμε τον προφυλακισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος δέχτηκε ευρωφιές από Ρωμά, κύριε Τσίσικα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Πράγματι το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά που συνέβησαν με τον κορονοϊό, είχαμε κάποια αύξηση λίγο των εντάσεων μεταξύ των Ρωμά που είναι στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, η οποία αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι μία από τις πολυπληθέστερες περιοχές στην Ελλάδα. Η μόνιμη κάτοικη Ρωμά είναι τουλάχιστον 4.500 μέσα στην πόλη της Δυτικής Αχαΐας και στις γύρω περιοχές είναι ακόμα περισσότεροι. Είναι μία φυλή, θα λέγαμε, με ήθη έθιμα λίγο ιδιαίτερα. Καταλαβαίνετε ότι όταν γίνονται κάποιοι γάμοι, οπωσδήποτε δεν μπορεί να δικαιολογεί. Θέλω να ξεκινήσω πώς έγινε το όλο γεγονός. Είχαν κάποιους αραβώνες και η αστυνομία με τις εντολές που έχουμε εδώ προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία και την τάξη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της διαδικασίας από το τμήμα Δυτικής Αχαΐας και το τμήμα ασφαλείας εκεί, προφυλακίστηκαν οι συνάδελφοι και ένας συνάδελφος δέχτηκε και κάποια επίθεση από κάποιους οι οποίοι ήταν εκεί συγγενείς του γαμπρού. Μάλιστα. Υπήρξαν προσαγωγές, έγινε... Έχει συλληφθεί, έχουν γίνει προσαγωγές. Εμείς καθημερινά σας τόνισα ότι είναι η περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Καλημέρα, κύριε Τσίσικα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γιαβρακά. Εκατοντάδες πρόστιμα για τον κορονοϊό. Νίκο, ένα λεπτό, κύριε Τσίσικα, ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια σημαντική είδηση τελευταία στιγμή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση με το Βιτριόλι, με την επίθεση κατά της 34χρονης Ιωάννας. Η Μίνα Καραμίτρου. Έλα, Μίνα.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.